Πάντως ο Ολυμπιακός έρχεται και δεύτερο παίκτη ο τείχος. Και κάπως πλάγια η μπάλα και αρκετά μακριά από την αιστεία, αλλά εκείνο μιλιάζες. Ο κύριος έχει πολύ καλά χτυπήματα. Σέντρα επιχειρεί τελικά. Δυνατή όμως. Συμπλήρωση και των τριών λεπτών στις καθυστερήσεις στο φάλιρο. Ανδρούτσος. Ντελαμπέγια. Τέλος. 4-0. Το τελικό αποτέλεσμα. Ολυμπιακός πετυχαίνει μία ακόμη νίκη στο πρωτάθλημα. Πάει στους 25 βαθμούς. 8η εντός έδρας. Όπου η νίκη συνολικά το πράγμα και πέμπτη εντός έδρας. Ο Διόνυσης Τρούμπας θα έχει σε λίγο δίπλα του τον μικρόφωνο του Βαδιακού μετά τη χειραψία του Μοτεχού Παύλο Πέτρο. Ο λόγος λοιπόν του Διόνυση Τρούμπο για να ακούσουμε τις πρώτες εντυπώσεις από τον θεσμικό του Βαδιακού. Μέχρι το πρώτο γκολ θα είναι ευκαιρία του για το δείχνατε να μπορείτε να μπορείτε να πάρετε τα πράγματα από το κόλπο και μετά και τη χαμένη ευκαιρία κάτι χάτι στο παιδί. Πρόβλημα στο το πρώτο κόλπο της Παγίλα η Ντόβρα, εμείς είπες το πρώτο κόλπο η Παγίλα σου, που τσίτη πως το πρώτο κόλπο σας από πράγμα την κρίση, και ο τρίτη σας σε μόνος δάμε εγώ, πως το έκανε στο πρώτο κόλπο όσο ονείο. Μέχρι το πρώτο γκολ, να το δεχτούμε, είχαμε διαβάσει καλά τον αντίπαλο, παίξαμε καλά και είχαμε δύο χαμένες ευκαιρίες που ήμασταν μέσα στο παιχνίδι. Μετά δεν ήμασταν καθόλου καλοί. Ο Νίκος Γαβαλάς, κοντά του, ο Παύλο Μπέντο, για τις δικές του εντυπώσεις, πρώτες εντυπώσεις μετά το σύνδημα της λήξης. Ακριβώς. 4 γκολ, πολλές ευκαιρίες. Αγκασία ενέργεια από τους παίκτες του, τι παραπάνω μπορεί να βρει μια προπονητής από την ομάδα του. Não tão conseguido, os 10 minutos a seguir ao golo foi o momento do jogo menos conseguido para nós e creio que depois, a partir do avolumar do resultado, com a tranquilidade também que a equipa foi ganhando, continuamos a fazer coisas boas da nossa forma de jogar e creio que é uma vitória totalmente justa. Συνεχίσουμε να παίζουμε με την ίδια δυναμική που έχουμε ξεκινήσει ήδη από την προηγούμενη πέμπτη στο παιχνίδι του κυπέλλου. Συνεχίσαμε να παίζουμε πολλές ευκαιρίες, πολύ δυναμική, με πολλή ενέργεια όπως είπατε. Συνεχίσαμε σήμερα σε ένα ενίκιο λιγότερο ευκαιρίε από το πλευρά μας, πολύ με τον αφού από το πλευρά μας. Παρ' όλα αυτά, με ένα αποτέλεσμα ευκαιρίε από αυτό που θα μπορούσε να είναι. Στο δεύτερο ενίκιο με την παρεστήκα με τι ευκαιρίε, άνοιξε το σκορ και από τη στιγμή και μετά, παρόλο που δεν είχαμε την ίδια δυναμική για ένα διάστημα. Συνεχίσαμε να δούμε τον αναλογικό παιχνίδι. Αλλά από τον Καγκόν, από τον Καγκόν, από τον Καγκόν, με τον Ιντέλ και κατάφερα να ανοίξει το σκόρ του 48 με ένα εκπληκτικό γκολ. Ο Ολυμπιακός, ο Κιβόγιος, φέτος και το 2-0 στο 69,
Ο Φορτούνης ο πλέον δεύτερο 31 και που διαδικάμε το ένα τοπικό της σεζόν και δεύτερο σήμερα πέτυχε το τελικό 4-0 στο 73 Βαγγελιακός και το κάνει με τον Πάντο γενικώς επέμεινε μέχρι το τέλος και καλό ρυθμό δημιούργησε πολλές φάσεις, είχε καλές ιδέες και γρήγορη ανάπτυξη αυτό και το προτείνει του και αυτό είναι το στοιχείο που το χαρακτηρίζει σήμερα το Γιώργος Καρασιάκης ο Λεβαδιακός. Δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που εκείνο δημιούργησε για να διεκδικήσει περισσότερα πράγματα από το παιχνίδι. Και έτσι με τα λάθη που έκανε αναπαυτικά έφτασε σε αυτό το πεντάλεπτο του δεύτερου χρόνου από το 69-74 να δοθεί 3 γκολ και να φύγει το βαρύ 4-0 από τον Γιώργο Καρασιάκη. Σε εμάς, Ολυμπιακός.